λαϊκών. Προγόνων ημών, των κατά τη μικρασιατική καταστροφή πεσόντων. Τη μνήμη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που σφαγιάστηκαν και εκδιώχθηκαν από τις πατρίδες τους τίμησε ο Βόλος και η Νέα Ιωνία. Οι εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας πήραν ιστορική διάσταση με τον εορτασμό του στη Νέα Ιωνία, η οποία ιδρύθηκε από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες το 1922 και κατοικείται ως επιτοπλίστων από τους απογόνους τους. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον Καθεδρικό Ιερό Νότης Ευαγγελίστριας, όπου μετά τη Θεία Λειτουργία τελέστηκε μνημόσυνο υπέρ της ανάπαυσης των ψυχών των Μικρασιατών που σφαγιάστηκαν. Έγινε δοξολογία και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων στον περίβολο του Ιερού Ναού από εκπροσώπους των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου καθώς και τοπικούς συλλόγους. Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε η Ενορία της Ευαγγελίστριας με τη συνεργασία της Πολιτιστικής Εστίας Μικρασιατών Ίωνες, του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών του Εγκλεζονήσι και του Μικρασιατικού Συλλόγου Μνήμες Προσφύγων. Μήνυμα ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας δεν μπορεί να αμφισβητεί από κανέναν, έδωσε από το πρόβλημα της Ευαγγελίστριας η Υφυπουργός Υποδομών Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Η αναγνώριση της γενεοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού αποτελεί χρέος, αποτελεί υποχρέωση και κανείς δεν δικαιούται ούτε να την αμφισβητεί. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, το παράδειγμα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας μας ακολουθεί, μας εμπνέει, όπως βεβαίως και εμπνεόμαστε από τις αξίες, από τις αρχές και από τα ιδανικά τους. Και αυτό το οποίο όλοι έχουμε να ευχηθούμε είναι ποτέ να μην ξαναζήσει ο ελληνισμός παρόμοιες στιγμές. Αναδρομή στην ιστορία, θύμισες πικρές, πονεμένες, αλλά αναγκαίες για να ανατάμουμε τον εαυτό μας, για να ενισχύσουμε την εθνική μας αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία, αλλά και πάνω απ' όλα μέσα από το μήνυμα που η ίδια η ζωή και η ιστορία μας δίνει, να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Εύχομαι η σημερινή ημέρα να γίνει αφορμή όπως και παρόμοιες μέρες για να διδάξουμε σε όλο τον κόσμο αγάπη, ειρήνη και πάνω απ' όλα το αυτονόητο δικαίωμα στη ζωή. Εδώ στη Νέα Ιωνία ζουν οι απόγονοι όλων αυτών που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, αυτών που γλίτωσαν από τη σφαγή και από τον ξεριζωμό. Εγκαταστάθηκαν εδώ, προόδευσαν. Η Νέα Ιωνία ήταν ένας απλός συνοικισμός και έγινε δήμος και τώρα δημοτική ενότητα.